για την σημερινή παρουσία σας εδώ και φυσικά τον Ραϊμόντο Αλμανού Συνδέσμου. Είμαστε η πρώτη πόλη που παρουσιάζουν τουλάχιστον τον Ιφηλίο Πόλεμο. Μετά τον Ιστόριο. Μετά τον Ιστόριο. Είχαμε παρουσιάσει στη διάρκεια του τύπου συλλογόφωνους και πρόσφυγες και είχαμε τότε έτσι μια διαδικτυακή μεγάλη παρουσία. Ένα περίεργο πράγμα. Εγώ σήμερα δεν θα μιλήσω τόσο για τα βιβλία του Ραϊμόντου, όσο με αφορμή τα ιστορικά βιβλία, κάποιες σκέψεις για την ιστορία γενικώς. Στην εισαγωγή λοιπόν του βιβλίου «Ιφηλίος Πόλεμος, μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες» και στο σημείο που ο συγγραφέας θέτει το κρίσιμο ερώτημα «Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία» απαντά. Η γνώση του παρελθόντος είναι απαραίτητη για την κατανόηση του παρόντος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σήμερα αν δεν ξέρουμε σε βάθος το χτες. Ο συγγραφέας λέει εδώ κάτι του οποίου τη σημασία όλοι νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε. Εκτός όμως από αυτό, ισχύει και το αντίστροφο. Αν δεν γνωρίζουμε καλά το παρόν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και το παρελθόν. Είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι συχνά το παρόν ανασημασιοδοτεί το παρελθόν, καθώς το τι ορίζουμε ως παρελθόν σε κάθε εποχή διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το πώς το βλέπουμε και με ποιες ερωτήσεις το προσεγγίζουμε. Το παρόν δηλαδή διαμορφώνει τη ματιά μας στο παρελθόν, καθώς αυτό δεν υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς. Για παράδειγμα, η συζήτηση σήμερα για το ολοκαύτωμα δεν γίνεται γιατί βρέθηκαν ξαφνικά καινούργια ιστορικά στοιχεία, αλλά γιατί διαπιστώνουμε ότι στην εποχή μας είναι πολύ έντονη η αμφισβήτηση αυτού του μοναδικού.